Ήταν και ο Βαγγέλης εκεί, ο Ιωάννου, ο συνάδελφός μας. Θα μας δώσεις λεπτομέρειες. Θα μιλήσουμε και μετά από καμιά 850 χρόνια με τον Βαγγέλη. Τι γίνεται, Βαγγέλη? Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι έγινε? Για να ακούσω ονόματα. Γιώργος Αγόρας. Καλά, δεν σου είπανε, ναι. Δεν σου είπανε. Με ποιον θα μιλήσεις? Γιώργος Αγόρα μου είπανε, αλλά ακούω και δεύτερο, και δεύτερη φωνή. Είναι ο άλλος μου εαυτός η δεύτερη φωνή που ακούς. Μόνος σου είσαι εκεί? Ναι, ρε Βαγγέλη. Ο άλλος είναι δεν ο Γιάχελ. Δεύτερες. Ο Γιάχελ είναι που παίζει τον Butterfly. Α, δεν έχεις δεύτερες φωνές εκεί. Δεν έχεις δεύτερες. Βαγγέλη, τι γίνεται? Γιώργο μου, να έρθω για τις δεύτερες, άμα είναι έτσι. Όχι, όχι, σε προτιμώ πρώτο εκεί που είσαι, εκεί πρώτο. Πρώτο σε προτιμώ. Πέρα από την πλάκα, δεν ξέρω τι θες να συζητήσουμε και από πού θες να το πιάσουμε. Καλά, για την παρουσία σου εχθές στη σύσκεψη αυτή, να μας δώσεις λεπτομέρειες. Είσαι ο αντιπρόεδρός μας, πρέπει να... Ναι, ναι. Είχε ενδιαφέρον, Γιώργο, είχε ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί νομίζω ότι παρά την προσπάθεια μερικών να πούνε ότι έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα, ότι είναι ένα σόου κτλ. Ναι. Νομίζω ότι ακούστηκαν σοβαρά πράγματα. Ακούστηκαν σοβαρά πράγματα και κάποιες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν για τη συνέχεια, για το μέλλον, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Βαγγέλη, περίγραψέ μου σε παρακαλώ λίγο αυτή η σύσκεψη, γιατί έγινε? Δηλαδή, εντάξει, η αφορμή ήταν αυτό για τη βία, αλλά για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν, για το νέο νομικό πλαίσιο, το ισχύον το γνωρίζουμε, για το νέο νομικό πλαίσιο, ναι, που θα περάσει από τη Βουλή και θα εφαρμοστεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους όπου υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός από άκρου εισάκρων της χώρας. Μάλιστα. Άρα για το ψηφιακό μητρό, για την πραγματικά όμως ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων και την ταυτοπροσωπία, για το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών, για την αναβάθμιση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, της γνωστής ΔΕΑΒ, και για μια σειρά ακόμα εργασιών. Υπάρχει ΔΕΑΒ ακόμη? Υπάρχει, απλά υπολειτουργούσε, αν κατάλαβα καλά, ειδικά στην εποχή της πανδημίας. Θα ενισχυθεί με ειδικούς, θα ενισχυθεί με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, και από τη στιγμή που όλα εξελίσσονται, το ποδόσφαιρό μας για παράδειγμα έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά εδώ και μερικά χρόνια, πόσο είναι, 2, ίσως είναι 3, το VAR, τώρα δεν είμαι πρόχειρος να θυμηθώ πριν από πόσα χρόνια μπήκε το VAR. Ναι. Στην αρχή μπήκε με έναν τρόπο κομψή κομψά, δηλαδή de mi, αλλά τώρα νομίζω ότι δουλεύει καλύτερα και με τις γραμμές, δηλαδή υπήρχαν στην αρχή κάποια προβλήματα, τώρα φαίνεται ότι δουλεύει καλύτερα και το VAR. Από τη στιγμή που έχει μπει το άμεσο replay στο μπάσκετ, από τη στιγμή που υπάρχει το check και στο βόλεϊ, νομίζω στα υπόλοιπα σπορ. Βαγγέλη, στο μπάσκετ αυτό το άμεσο replay που λες είναι μόνο για το τέλος πάλι, μόνο στα τελειώματα? Όχι, 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 όχι. Οποιαδήποτε φάση. Εναρμονίζεται πλέον, όχι οποιαδήποτε φάση, συγκεκριμένες φάσεις, αλλά όλο το μάτς. Α, ωραία. Όχι μόνο το τελευταίο δίλεπτο. Ποιος το αποφασίζει? Τον πρώτο καιρό. Εναρμονίζεται πλέον ο κανονισμός της FIBA με το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ναι. Υπάρχει συνένεση σε αυτό στις λίγκες και το αποφασίζουν οι διαιτητές και ο κομισάριος. Δηλαδή το ξέρουν πλέον. Σταματάει το παιχνίδι και νωρίτερα. Στο αντιαθλητικό φάουλ, αν είδατε τον τελικό στην Κρήτη, στη μέση του αγώνα, αν υπάρχει υποψία αντιαθλητικού, αν σφυρίξει αντιαθλητικό, πρέπει να πάει υποχρεωτικά να δει αν είναι σίγουρο αντιαθλητικό ή θα το υποβαθμίσει. Αν σφυρίξει απλό φάουλ και έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι αντιαθλητικό, πάει και το αναβαθμίζει. Okay. Okay. Θέλω να πω δηλαδή, από τη στιγμή που εξελίσσονται όλα τα πράγματα στα επαγγελματικά σπορ, ειδικά, αναφέρομαι ειδικά στα επαγγελματικά σπορ, θα εξελιχθούν και τα μέτρα προκειμένου να αποφευθούν στο μέλλον φαινόμενα βίας εντός των γηπέδων. Εκτός των γηπέδων δεν έχει πολύ μεγάλη αρμοδιότητα. Δεν έχει, λέω, πολύ μεγάλη. Έχει, αλλά όχι πολύ μεγάλη αρμοδιότητα. Ούτε η ΔΕΑΒ, ούτε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ούτε η ΠΑΕ στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι 100 χιλιόμετρα μακριά από ένα γήπεδο, φταίει η ΠΑΕ? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και για αυτό το πράγμα. Και όλα βεβαίως μπήκαν εκ νέου στο τραπέζι. Γιατί αυτό θα είναι το τέταρτο, αν θυμάμαι καλά, αν έχω χάσει το μέτρημα, συγχωρέστε με, ή το πέμπτο αθλητικό νομοσχέδιο από την συγκεκριμένη ηγεσία του αθλητισμού, πολιτική ηγεσία του αθλητισμού. Αυτό μπήκε στο τραπέζι για τα καλά από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε
στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Προσεγγίστηκε το θέμα από όλες τις πλευρές. Από την αθλητική πλευρά εννοείται. Από την πλευρά των ΠΑΕ, από την πλευρά των φορέων, από την πλευρά της πολιτείας, από κοινωνιολογική πλευρά, από πολιτική πλευρά, από οικονομική πλευρά, από όλες τις πλευρές προσεγγίστηκε το ζήτημα. Από δημοσιογραφική εννοείται πλευρά. Και εμείς μάλιστα μιλήσαμε και τελευταίοι, και ο πρόεδρος και εγώ, mm-hmm. μιλήσαμε τελευταίοι όχι γιατί θέλαμε απλά να ακούσουμε πρώτα και μετά να τοποθετηθούμε εκ του ασφαλούς, από σεβασμό ειδικά στις ΠΑΕ, τις ΚΑΕ, τις διοικήσεις δηλαδή των ομάδων, σε αυτούς δηλαδή που βάζουν χρήματα, που επενδύουν στα επαγγελματικά σπορ, ναι. και κυρίως στους εκπροσώπους των, των οργανωμένων, ναι. Και νόμιμων, το τονίζω, οργανωμένων και νόμιμων συνδέσμων, παύλα, λεσχών, φιλάθλων. Εκεί υπήρχαν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι, λέσχες, φιλάθλων. Μάλιστα. Και θέλαμε να τους ακούσουμε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλη η συζήτηση για αυτούς γίνεται. Από εκεί ξεκινάνε ή εκεί μπορούν να τελειώσουν κάποια πράγματα. Ακούστηκαν βεβαίως και κάποια αναλυθή, ας πούμε, ποσοστά για φαινόμενα και κρούσματα βίας των τελευταίων ετών, διότι πες μου κι εσύ, αλλά όσο πρόχειρα μπορώ να θυμηθώ τώρα, γιατί χθες είχα και τα στοιχεία μπροστά μου, τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχουμε κάτι μεγάλο και πολύ σοβαρό, ακραίο, εντός των αγωνιστικών χώρων, επαναλαμβάνω, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, δεν αναφέρομαι στα φαινόμενα της γέφυρας στον τελικό του Βόλου, δεν λέω για αυτά που συμβαίνουν τα βράδια έξω από τα γήπεδα, mm-hmm. ή μεταξύ συνδέσμων οπαδών. Ναι, λέω ναι. για μέσα στα γήπεδα και ειδικά για τους κλειστούς χώρους, αλλά και για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. Δεν έχουμε έξαρση, δεν έχουμε πολύ μεγάλα φαινόμενα, αλλά έχει μεταφερθεί κάπου αλλού το σκηνικό και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και νομίζω ότι εγώ το επισήμανα, το είχε επισημάνει νωρίτερα και ο κύριος Διγαλάκης μετά την ανάλυση που έκανε ο κύριος Πανούσης, μετά από αυτά που είπαν οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και του Υπουργείου Αθλητισμού, επισημάναμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, ότι η πρόληψη είναι αυτή που μετράει και πρέπει να πάμε με συγκεκριμένα προγράμματα στα σχολεία, και όχι επειδή περισσότερο ειδικεύομαι στο μπάσκετ, θα το πω αυτό, αυτό αφορά όμως όλες τις ομοσπονδίες. Το μπάσκετ έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στα σχολεία, ένα σχολικό πρόγραμμα. Θα το επεκτείνει. Καλό είναι να το κάνει και το ποδόσφαιρο και τα άλλα σπορ. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό που επισημάναμε είναι ότι επειδή το παιχνίδι παίζεται αλλού, το ξέρεις καλά Γιώργο, εγώ το ξέρω, όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι έχουμε παιδιά, όλοι έχουμε φίλους, συγγενείς, καταλαβαίνουμε, μπορεί να μεγαλώσαμε λιγάκι, όπως έλεγες, έχουμε να μιλήσουμε καιρούς και χρόνια, αλλά είμαστε 30 χρόνια τουλάχιστον στα γήπεδα και παρακολουθούμε τα σπορ επαγγελματικά. Το παιχνίδι παίζεται αλλού. Δεν παίζεται στην εφημερίδα. Ο κόσμος, δυστυχώς για μένα που ήμουν εφημεριδάς, έτσι, μ' αρέσει να διαβάζω την εφημερίδα και την αγοράζω ακόμα και σήμερα. Τώρα δεν δουλεύω σε εφημερίδα, αλλά δούλεψα πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδα. Δεν ενημερώνεται από την εφημερίδα, άρα δεν επηρεάζεται από τη μια ή την άλλη πλευρά. Θυμάμαι στις αρχές της δεκαετίας του 90 ακραία πρωτοσέλιδα και αθηναϊκών αθλητικών εντύπων, αλλά και αθλητικών εντύπων της Θεσσαλονίκης, στα οποία είχα την τιμή να δουλέψω, και για τους γεριτές και για φωτογραφίες με φιλάθλους, με κεφάλια ανοιγμένα και ούτε καθεξής. Αυτά έχουν εκλείψει. Έτσι κι αλλιώς όμως, ο κόσμος πλέον δεν ενημερώνεται από την εφημερίδα, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Έχει μεταφερθεί αλλού το πράγμα. Στη Θεσσαλονίκη ενημερώνεται λίγο παραπάνω από τα ραδιόφωνα, στην Αθήνα λιγότερο, ούτε καν από την τηλεόραση. Το παιχνίδι παίζεται στο ίντερνετ και στο dark web, το γνωρίζουν όλοι αυτό. Εκεί το παιχνίδι παίζεται στα social media, παίζεται στα μηνύματα, τα εσωτερικά μηνύματα, στα inbox, παίζεται στο Twitter. Εκεί υπάρχει η ρητορική του μίσου πλέον, εκεί υπάρχει η τοξικότητα. Άρα μετά την πρόληψη που είπαμε και αφορούσε στο σκέλος της εκπαίδευσης στα σχολεία και θα γίνουν συγκεκριμένες συνέργειες από όλους τους φορείς και από εμάς που είμαστε οι εκπρόσωποι των δημοσιογράφων με το Υπουργείο Παιδείας, για να πάμε στα σχολεία και να μιλήσουμε στα παιδιά, να τους προετοιμάσουμε για να γίνουν καλοί φίλαθλοι
πρώτα απ' όλα, αν θέλουν να γίνουν και οπαδοί, δεν είναι κακή η λέξη οπαδός, αλλά να, με τη σωστή έννοια. Πέρα από τη συνέργεια για τα σχολεία και τις συνέργειες πολλές που θα γίνουν και τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν και τις δράσεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, δεύτερο βασικό μέτρο για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων που μας συγκλώνησαν και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα στον καιρό μας, είναι η συνεργασία με τους ειδικούς για να προλάβουμε πράγματα που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη μας. Έτσι. Βλέπω εγώ η κόρη μου πώς συνομιλεί και πώς επικοινωνεί με τους συμμαθητές της και τους φίλους της και τις φίλες της μέσω του διαδικτύου. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει συγκεκριμένη κίνηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει βούληση. Αν αυτό αλλάξει μετά από ένα μήνα θα το επισημάνουμε, θα το κριτικάρουμε. Βλέπω να υπάρχει βούληση και από το Υπουργείο και από την αστυνομία και από την ΔΕΑΒ σε συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να σκαναριστούν τέλος πάντων στο μέλλον τα πάντα. Και έχουν τους τρόπους, είναι γνωστό άλλωστε, να βρίσκουν πολλά πράγματα σε αυτό το σκοτεινό χώρο, δυστυχώς σκοτεινό χώρο, γιατί υπάρχει και τέτοιος σκοτεινό χώρο του διαδικτύου, από τον οποίο πολλά πράγματα ξεκινούν. Πλέον εκεί παίζεται το παιχνίδι και όλο αυτό το είπαμε γιατί πρέπει να πάμε σε δράσεις, να μην είμαστε συνεχώς στην αντίδραση. Δηλαδή κάποιοι δρούν και εμείς συνέχεια αντιδρούμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και αναμασάμε μέτρα που συζητήσαμε πριν από 3, 5, 15, 25 και 35 χρόνια. Και ξανά η συζήτηση θεωρητική και ξανά πολύ μπλα μπλα και ξανά πολλά λόγια και καθόλου δράση. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτά τα δύο σχέδια, εκπαίδευση και δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ένα μεγάλο μέρος ακόμη και της έξω γηπεδικής βίας θα καταπολεμηθεί. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που αυτό το κέντρο πληροφοριών θα οργανωθεί καλά και εφόσον δεν μπλοκάρει κάποιος τη λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων καμερών στα σύγχρονα πλέον γήπεδα που αποκτούν οι περισσότερες ομάδες, ήταν ένα τρίτο θέμα που θέσαμε εμείς, δύσκολα θα μπορούν να δράσουν κάποια κακοποιητικά στοιχεία και να παρισφρήσουν στους υγιείς οπαδούς. Θα μου πεις, η λέξη υγεία δεν πάει με οπαδός, γιατί το ακούω πολλές φορές. Όχι, πάει. Δεν είναι μόνο υγιείς οι φύλαθοι. Και οι οπαδοί μπορεί να είναι υγιείς. Εγώ τους γνώρισα πριν από 3 δεκαετίες σε μεγάλα ταξίδια οπαδούς πολλών ομάδων να έχουν άψογες συμπεριφορές. Εφόσον θέλουν όλοι, όπως δεν ανοίγει μύτη, όπως δεν ανοίγει μύτη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στις διεθνείς διοργανώσεις, έτσι δεν θα ανοίξει ξανά μύτη και στις ελληνικές διοργανώσεις, είτε μέσα είτε έξω από τα γήπεδα, αλλά θα περιθωρηθεί και το φαινόμενο της απομακρυσμένης, να το πω έτσι, βίας, για την οποία η ΠΑΕ δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν κάποια ευθύνη, γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν κανέναν στην εταιρική ανάλυση. Και το συμπέρασμα ήταν ότι όλα αυτά θα συζητηθούν εκ νέου. Δεν θα κλείσουν οι σύνδεσμοι, δεν θα κλείσουν οι λέσχες φιλάθλων, θα επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους, αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι. Θα πάρουν πάλι νόμιμες αδειοδοτήσεις, απλά αυτή τη φορά θα επικαιροποιηθεί το ψηφιακό μετρό, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη φακέλωμα, αλλά όλοι θα ξέρουν ποιος είναι γραμμένος σε ποιο σύνδεσμο, όλοι θα ξέρουν από εδώ και στο εξής ποιος κάθεται σε ποια θέση όταν μπαίνει στο γήπεδο. Μάλιστα στην εποχή της πανδημίας αυτό ήταν εύκολο, όπου γινόταν σωστά η ταυτοπροσωπία και η ταυτοποίηση του ανθρώπου που είχε το εισιτήριο μέσω του εμβολίου, εάν το είχε κάνει. Προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουν όλοι, όπως συμβαίνει στο NBA, στην Premier League, στην Primera Division, στην Bundesliga και αλλού, γιατί τα παραδείγματα αυτά πήραν οι αρμόδιοι και πάνω σε αυτά τα βήματα θα κινηθούν στο μέλλον, προκειμένου να λειτουργήσουμε σωστά και να έχουμε αθλητικές γιορτές. Στην Κρήτη, και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις ακόμα, σου λέω αυτό όμως, αν είναι η τελευταία κουβέντα μας. Ναι, είναι τελευταία. Στην Κρήτη, στο Final Four έγιναν τριπλοί έλεγχοι. Το είπα εχθές, γιατί κανένας δεν το έβαζε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων στη σύσκεψη. 27 διαπιστεύσεις μια συγκεκριμένη ομάδα την Παρασκευή αφαιρέθηκαν. Οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης ομάδας, δεν θα πούμε ονόματα, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Παρουσίασαν τα ποινικά μητρώα των 27 συγκεκριμένων ατόμων και είπαν είναι κατάλευκα, αλλά ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής στην Κρήτη είπε
ότι και για τους 27 είχε τρεις αναφορές, τουλάχιστον τρεις αναφορές για τον καθέναν, εμπλοκής σε επεισόδια προηγούμενων αγώνων. Και δεν μπήκαν στο γήπεδο την Παρασκευή. Uh-huh. Την Κυριακή, για τον τελικό, 100 άτομα υποχρεώθηκαν να δουν το παιχνίδι, γιατί σκόπευαν να πάνε στο γήπεδο και να μπουν μεσού, να περάσουν τους ελέγχους και να μπουν μεντού, στην Αμουδάρα, στα ξενοδοχεία που είχαν καταλύσει. Όταν θέλει δηλαδή η αστυνομία, μπορεί να διακρίνει ποια είναι τα εγκληματικά κακοποιά στοιχεία, τέλος πάντων τα ζυζάνια, που μπορούν να χαλάσουν τη σπορά, την μεγαλύτερη σπορά, και να ξεχωρίσει ουσιαστικά την ήρα από το στάρι. Το έκανε στο Final Four του κυπέλου στο μπάσκετ. Ήταν μια αρχή. Με 2.000 κόσμο το γήπεδο, ενώ χωρούσε 4.500 με 2.000 κόσμο. Σήμερα έχουμε Ελλάδα-Τουρκία. Θα έχουμε 5.000 στα Ανολιώσια. Μεθαύριο μπορεί να έχουμε ένα Final Four του βόλεϊ. Αντιμεθαύριο θα έχουμε τον τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Ναι. Θέλουμε κόσμο στο γήπεδο. Θέλουμε κόσμο όπως παλιά. Όπως τότε που πηγαίναμε, Γιώργο, στο Αλεξάνδριο και είχε 2.500 Αριανούς και 2.500 Παοξίδες. Ναι. Να γίνεται η σχετική καζούρα. Να γίνεται η σχετική καζούρα, αλλά έξω όταν έβγαινε ο ένας και ο άλλος, της μιας και της άλλης πλευράς, φεύγανε χαμογελαστοί. Ο ένας ουσιαστικά έπαιρνε στο ψηλό τον άλλον, αν είχε χάσει, είχε κερδίσει από τη δίκοση η ομάδα του. Δεν γινότανε και τότε. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν είχαμε. Αλλά δεν είχαμε σε δολοφονίες. Ναι, όχι, εννοείται φυσικά. Και επίσης το τελευταίο που έχω να σου καταθέσω είναι ότι συζητήσαμε για όλες τις μορφές της βίας. Και είπα, το προσεγγίσαμε το θέμα από όλες τις πλευρές, γιατί έχει χίλια κεφάλια αυτό το ζήτημα. Και δεν ξεχάσαμε να συζητήσουμε και για την εισαγόμενη βία. Δυστυχώς, και αυτή είναι ευθύνη των ΠΑΕ που δεσμεύτηκαν ότι αυτό θα καθαρίσει το απόστημα, υπάρχουν και εισαγόμενοι. Και εισαγόμενοι από κάθε πλευρά, σε κάθε ομάδα, σε κάθε σύνδεσμο, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Δεν λέω ότι μόνο ξένοι παρισφρύουν και κάνουν τα επεισόδια ή προκαλούν αποτρόπαια γεγονότα. Και Έλληνες είναι, οι περισσότεροι είναι Έλληνες. Αλλά υπάρχουν και εισαγόμενοι. Και αυτό το ζήτημα τέθηκε επίσης και θα ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα παραμονές μεγάλων γεγονότων ή αγώνων. Γιατί είπα και το ξαναλέω, το παιχνίδι έχει πάει αλλού και από τη στιγμή που υπάρχει ψηφιακό μητρώο, νομίζω ότι στη διάθεση των αρχών θα είναι τα στοιχεία του καθενός. Έτσι κι αλλιώς και με τα εμβόλια τώρα και με τις άλλες διαδικασίες. Με τα ηλεκτρονικά συστήματα για τις ταυτότητες, για τις άδειες, για τα ποινικά μητρώα, για τα πάντα, για την άγνηση, για την ταχογράφηση, είμαστε όλοι φακελωμένοι. Μας έχουν περάσει δηλαδή από σκάνερ. Συνεπώς δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας από εδώ και πέρα και να κρυφτεί από το δάχτυλό του, έτσι. Βαγγέλη, σαν να ήμασταν μέσα μαζί σου εχθές, μας τα μετέφερες τόσο τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησες στο Λίμπερο. Να είσαι καλά. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.